Τα λόγια κομμάτια, καπνός ή στιγμές, κύριε Νίκο Καλίνη, που σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του σταθμού μας. Καλώς σας βρήκα. Το επιλέξαμε αυτό το κομμάτι, αφενός γιατί είναι από τα πλέον κλασικά σας κομμάτια. Εσείς έχετε στα σπάργανα τώρα καινούργιες δισκογραφικές δουλειές, για τις οποίες και θα μιλήσουμε. Αλλά νομίζω ότι και ο στίχος του συγκεκριμένου τραγουδιού ταιριάζει στην επικαιρότητα, η οποία είναι αρκετά θλιβερή, έτσι. Κατά ένα περίεργο λόγο, βέβαια που όλοι βαθιά μέσα μας το ξέρουμε, τα λόγια κομμάτια επαληθεύονται συνεχώς από την ημέρα που γραφτήκανε. Ναι. Είναι ένα επίκαιρο κομμάτι πάντα για τα λόγια, για τα ψεύτικα λόγια, τα λόγια. Κύριε Καλίνη, πώς γίνεται τελικά εσείς οι καλλιτέχνες, για τους οποίους στρέφω απίστευτο θαυμασμό, να είσαστε τόσο μέσα στα πράγματα, δεκαετίες προτού αυτά συμβούν? Ούτε και εγώ μπορώ να το εξηγήσω 100%. Φαίνεται ότι κάποιες φωνές μέσα μας λένε πράγματα τα οποία θα συμβούν, συμβαίνουν, κάτι άλλο που δεν βλέπει άλλος κανείς, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κάποιες φορές είναι και τρομακτικό, ξέρεις. Ναι. Τόσο για εσάς που το δημιουργείτε, όσο και για εμάς που το βιώνουμε όμως, έτσι. Ναι. Θα μπορούσαμε απλά να πούμε ότι η ιστορία κάνει κύκλους, ότι ο άνθρωπος, εφόσον ξεχνά, επαναλαμβάνει τα ίδια του λάθη, συνεπώς και η τέχνη επαναλαμβάνεται το νόημά της, όχι αυτή καθ' αυτή η τέχνη. Ευτυχώς οι διαχρονικές δουλειές είναι άξιες και μένουν σε υψηλές θέσεις, παραμένοντας πάντα επίκαιρες. Υπάρχουν βέβαια και οι επαναληπτικές εκφάνσεις, οι οποίες δεν έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εσείς όμως δεν ανήκετε σε αυτό το κομμάτι, είστε από τους διαχρονικούς καλλιτέχνες, όπως και ο κύριος Κώστας Λογοθέτης, ο οποίος είναι το έτερον ίμιση των εκείνος και εκείνος. Λογοθετήδης είναι το ακριβές επώνυμό του. Mm-hmm. Βέβαια, θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι κάποιες φορές αφουγκραζόμαστε τις εποχές απλά. Ναι. Οι εποχές μιλάνε, δίνουν σήματα. Αν έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, ναι, τα σήματα είναι φανερά, τα παίρνεις. Δικιά μας δουλειά λοιπόν των καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, ναι, είναι να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά τα σήματα, πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας, και μετά να τα δώσουμε παρά έξω. Mm-hmm. Είτε αυτά είναι ο κοινωνικός μας περίγυρος, είτε είναι ο εσωτερικός μας περίγυρος. Με βάση αυτά τα ερεθίσματα έχετε όλη την πορεία την μέχρι τώρα στον καλλιτεχνικό χώρο, ή εκείνος και εκείνος? Προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε τις εποχές και να τις περιγράφουμε. Προσπαθούμε να περιγράφουμε και τους εαυτούς μας μέσα από αυτές τις εποχές. Ναι. Δεν αρνιόμαστε το μεγάλωμά μας, δεν έχουμε αρνηθεί τίποτα από τη ζωή μας. Τα ζούμε όλα με όσο πάθος μπορούμε να επενδύσουμε στην καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας, τις φιλίες μας, τα θέλω μας, mm-hmm, και όλα αυτά να τα κάνουμε τραγούδι. Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Και αποτυπώνεται, νομίζω, με πολύ όμορφο τρόπο όλο αυτό που μας περιγράφετε στα τραγούδια σας. Αρκεί να παρατηρήσει κάποιος την πορεία των καλλιτεχνών και να δει πώς οριμάζουν οι δουλειές τους χρόνο με το χρόνο. Αυτό θα το πάρω σαν κομπλιμέντο και ευχαριστώ πολύ. Είναι ειλικρινές αν έχουμε καταφέρει πάντως έστω και λίγο από αυτό να το μεταφέρουμε, είναι. Σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας δίνετε. Κύριε Καλίνη, αύριο το βράδυ θα σας δούμε εδώ στην Τρίπολη. Ναι. Στο πλαίσιο μάλλον μιας περιοδίας που έχετε ξεκινήσει, ή είναι μια εορταστική εμφάνιση? Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο, mm-hmm, ότι από το 2004 μέχρι και πρόπερση, ναι, οι εκείνος και εκείνος πήραν έτσι μια βαθιά ανάσα, ναι, στην μουσική τους καριέρα, για λόγους που δεν είναι βέβαια του παρόντος να τους πούμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η ζωή παίζει τα δικά της παιχνίδια, διατάζει εκκρεμότητες και προτεραιότητες όποτε θέλει και εμείς πρέπει απλά να ακολουθάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κάναμε αυτό το διαλυματάκι όμως έχει τελειώσει, η ανάσα αυτή. Είμαστε και πάλι στο δρόμο με τον Κώστα τον Λογοθετήδη, ναι, και την παρέα μας βέβαια, που στη συγκεκριμένη περίπτωση της επίσκεψης στην Τρίπολη θα είναι μόνο ο ένας από τα υπόλοιπα τρία μέλη του συγκροτήματος, για λόγους κυρίως ας πούμε οικονομικούς, ναι, και ξέρεις μεταφορικούς. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά χωρίς να έχουμε έκπτωση σε αυτό που θα παρουσιάσουμε. Είναι βέβαια ακουστικά, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή παράσταση, η οποία πρώτα απ' όλα την διασκεδάζουμε εμείς που το κάνουμε. Mm-hmm.
Με τον Δημήτρη τον Αιγινίτη λοιπόν θα έρθουμε, εκείνος και ο Δημήτρης Αιγινίτης, τρίο. Αλλά είμαστε σε μια βόλτα στην Ελλάδα η οποία μας είχε λείψει. Πότε την ξεκινήσατε αυτή, τη βόλτα, κύριε Καλίνη? Την ξεκινήσαμε από τον Οκτώβρη. Ναι. Την ξεκινήσαμε από τον Οκτώβρη. Έχουμε πάει στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε πάει Κεντρική Ελλάδα, έχουμε πάει τώρα, ήρθαμε και στην Πελοπόννησο, ξαναρχόμαστε. Στην Τρίπολη είναι η πρώτη φορά που παίζουμε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η Τρίπολη είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Δεν ήθελα να το μαρτυρήσω. Συγκεκριμένα το χωριό Ρωινό. Ναι. Είναι ο τόπος καταγωγής του ονόματός μας, ας πούμε, από την πλευρά του πατέρα μου. Ναι. Οι Καλίνιδες δηλαδή ήρθαν από το Ρωινό. Mm-hmm. Από εκεί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε φίλους, πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ ωραία βραδιά. Εκτός από τις κλασικές σας επιτυχίες και τις συνεργασίες που έχετε πραγματοποιήσει ανά τα έτη με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, θα μας παρουσιάσετε και την καινούργια σας δουλειά από τον ερχόμενο άλμπουμ, δίσκο, πώς ναι, θα το πω, ναι. Πλέον, έτσι που το έχουν αυτό κάνει. Αυτό το άλμπουμ ήταν ένα όνειρο χρόνων, ναι. Δέσποινά μου. Ήταν ένα όνειρο χρόνων. Ακόμα και πριν πάρουμε την ανάσα τη 11χρονη, ναι. Το είχαμε στα σκαριά αυτό το άλμπουμ, ονειρευόμαστε να το φτιάξουμε. Είχαμε πολύ συγκεκριμένους καλλιτέχνες με τους οποίους δεν είχε τύχει μέχρι τότε να συνεργαστούμε και θέλαμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτά τα χρόνια κάτσαμε και ετοιμάσαμε τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, για τον Παντελή το Θαλασσινό, για τον Λαβρέντι το Μαχαιρίτσα, για τον Φίλιππα τον Πλιάτσικα, τον Βασίλη τον Καζούλη, τον Πάνο τον Κατσιμίχα, mm-hmm. και τον, για τον Μιχάλη τον Μητακίδη, τον B.D. Foxmoor από τους Active Member. Mm-hmm. Και κάποια από αυτά τα τραγούδια θα σας τα παρουσιάσουμε και ζωντανά αύριο. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα πώς προέκυψε, να αποκαλέσω εγώ την 11χρονη απουσία σας μία περίοδο ασκητισμού, ας την αποκαλέσουμε έτσι. Μουσικού ασκητισμού. Πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα. οπότε ήρθαν όλες αυτές οι καινούργιες συνεργασίες να συμπεριληφθούν μέσα σε ένα άλμπουμ μόνο. Σε ένα άλμπουμ, ναι. Κυκλοφορεί 1η-1η του 17, έτσι για να μπει ο χρόνος, ας πούμε, με κάτι χαρούμενο. Πολύ ωραία, καλό τάξιδο να είναι κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Το άλμπουμ θα λέγεται «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Mm-hmm. Έχει περάσει αυτός ο καιρός, δηλαδή, και τον έχουμε μετρήσει με τέχνη και παρουσιάζουμε όλα ό,τι θέλουμε, ό,τι μαζέψαμε αυτά τα 11 χρόνια, τα παρουσιάζουμε στους φίλους, μέσα σε αυτό στα 13-14 τραγούδια του άλμπουμ. Είναι τραγούδια που τα έχουμε τραγουδήσει μαζί με τους αγαπημένους φίλους και συνεργάτες αυτούς, mm-hmm. και κάποια που έχουμε πει και μόνοι μας, βέβαια, σαν εκείνος και εκείνος. Ναι. Η εκείνος και εκείνος στην περιοδία αυτή που έχουν, στα ταξίδια μάλλον, που έχουν ξεκινήσει ανά την Ελλάδα από τον Οκτώβρη που μας πέρασε, τι εισπράττουν από τον κόσμο, πώς είναι αυτή η επαφή με τον κόσμο, Νίκο Καλίνη? Πίστεψέ το, ήταν σαν να μην έχουμε λείψει ούτε μία μέρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ήταν σαν να μην λείψαμε μια μέρα. Οι φίλοι μας περιμένανε πώς και πώς. Και οι καινούργοι ενθουσιάζονται που μας γνωρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα κεφάτοι και σε αυτό που κάνουμε. Ναι. Και χαιρόμαστε που εισπράττουμε τόση αγάπη και τόση αποδοχή. Χαιρόμαστε. Αυτό μας δίνει κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που από πάντα θέλαμε να κάνουμε. Δηλαδή μαζί να είμαστε μαζί μια παρέα και να τραγουδάμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Mm-hmm. Που είναι θεραπευτικό και για μας και για το κοινό μας. Για όλους μας. Θα μου επιτρέψεις να σου εκφράσω μια άποψη την οποία έχω αποκομίσει από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με καλλιτέχνες που έχω φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον τελευταία διετία, που εν καιρό κρίσης έχουν αρχίσει πλέον οι καλλιτέχνες να επισκέπτονται τις πόλεις και τις κομοπόλεις, ακόμα και κάποια χωριά, καθώς είναι αδύνατη η μετάβαση όλων των ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που συνήθως εδρεύατε μέχρι πρότινος, για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί σας. Οι περισσότεροι λοιπόν, για να μην πω όλοι,
μου έχουν πει ότι είναι μοναδικό αυτό το αίσθημα του να είσαι τόσο κοντά με τον άλλον, γιατί στην επαρχία δεν είναι τα μεγάλα κέντρα με τα ατελείωτα τετραγωνικά από πλευράς έκτασης, έτσι, είμαστε λίγο ο ένας πάνω στον άλλον. Επίσης, έχουν όλοι τους χαρακτηρίσει αυτή την κατάσταση ως μια καλή απόρρεια τελικά της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε τελικά ακόμα πιο κοντά. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ. Και ξέρεις, εγώ θα το πάω και λίγο πιο πέρα. Ναι. Όλη αυτή η κρίση, εκτός από μια ριζική αναθεώρηση αξιών, φέρνει μαζί και καινούργιους τρόπους επικοινωνίας. Κάποια πράγματα τα θεωρούσαμε δεδομένα τόσα χρόνια. Δεν ήτανε. Πρέπει να παλέψεις για να έρθεις κοντά με τον άλλον. Πρέπει να μετράς. Πρέπει να είσαι ειλικρινής και αληθινός μαζί του για να σε αποδεχτεί. Είναι ο καιρός που έχουν τελειώσει τα φρουφρού και τα αρώματα, τα εύκολα πράγματα, και έχουν μείνει οι αλήθειες. Επίσης, θέλω να πω ότι η επίσκεψη στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, ας πούμε, της Αθήνας, γιατί έτσι νοείται πια η Ελλάδα, είναι σαν περιφέρεια της Αθήνας. Δυστυχώς, εγώ δεν το θεωρώ, ναι, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Αθήνα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, είναι ένα κορεσμένο αστικό κέντρο. Και τώρα πια θέλει κουράγιο να το αντιμετωπίσεις αυτό. Τα πράγματα στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, όχι ότι είναι πιο εύκολα, είναι πιο άμεσα. Και αυτή η αμεσότητα είναι όλα τα λεφτά που λένε αυτό τον καιρό. Και για μας που κυρίως έχουμε ανάγκη να θρέψουμε τις ψυχές μας. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες σήμερα να ακουστείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Αρκαδία 938 σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ανυπομονούν να σε δουν αύριο το βράδυ μαζί με τον Κώστα Λογοθετήδη εδώ στην Τρίπολη. Και θα ήθελα έτσι σαν κλείσιμο της κουβέντας να μας στείλεις το δικό σου μήνυμα και του Κώστα βέβαια, ο οποίος, εντάξει, δεν μπορούμε δύο γραμμές ταυτόχρονα, ναι, να τις έχουμε στον αέρα. Ναι. Θα ήθελα ένα μήνυμα από τους εκείνους και εκείνους για τις δύσκολες εποχές που διανύει όχι μόνο η Ελλάδα, ο κόσμος ολόκληρος. Το βασικό μας μότο όλα αυτά τα χρόνια, Δέσποινά μου, ήταν όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία. Ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Μαζί όμως. Ήρθαμε ξανά στα πράγματα για να τραγουδήσουμε αυτή την κεντρική ιδέα. Αυτό που αποκομίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μία λέξη ήταν η κεντρική ιδέα μας. Ναι. Μαζί. Μπορούμε να είμαστε μαζί. Αυτό. Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ενωμένοι. Κοντά ο ένας στον άλλον. Άνθρωποι δηλαδή. Άνθρωποι. Να μπορούμε να άνθρωποι. Είμαστε ξανά άνθρωποι. Αν αισθανθούμε ξανά άνθρωποι, όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και αυτό προσπαθούμε μέσα από την παράστασή μας, τη μουσική, ναι, να κοινωνούμε κάθε βράδυ. Και αύριο με το καλό θα καταλάβετε και πώς το κάνουμε και τι εννοούμε με αυτό το πράγμα. Ανυπομονούμε. Να ευχαριστήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και, ναι, τη Φωλιά του Κούκου για τη φιλοξενία του. Έχω ακούσει πολλά για το χώρο αυτό και ανυπομονούμε να το ζήσουμε από κοντά. Θα τα δείτε και από κοντά και εσείς και εμείς μαζί που θα είμαστε όλοι εκεί. Ωραία. Νίκο Καλίνη, από τους εκείνους και εκείνους σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για το χρόνο που μας αφιέρωσες. Εγώ ευχαριστώ. Θα κλείσουμε τη συνομιλία μας με ένα από τα τραγούδια του επερχόμενου σου άλμπουμ, εσένα και όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Είναι το κομμάτι «Και τι θα γίνει», στο οποίο συμμετέχει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ναι, ναι, ναι. Τέλει. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Ραδιοφωνικά σου στέλνω τις ευχές μου για καλές γιορτές. Θα τα πούμε αύριο βέβαια προσωπικά από κοντά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ανυπομονούμε. Χαιρετώ.